Σήμερα θα ανακοινώσουμε μια νέα προγραμματική πρόταση της παράταξής μας. Η πρόταση αυτή είναι το οικολογικό, εκπαιδευτικό, ενεργειακό πάρκο στο πεδίο Βολής Κορίνθου. Η προγραμματική πρόταση για ανάπτυξη πρότυπου οικολογικού, εκπαιδευτικού, ενεργειακού πάρκου στο χώρο της παλιάς Κομαθερής, στο πεδίο Βολής, ανήκει στους δύο ενεργούς πολίτες, τον Λεωνίδα τον Φωτιάδη και τον Λάβρο τον Κοστάρα, οι οποίοι ασμένως αποδέχτηκαν την πρότασή μου και παρέδωσαν στη δημοτική μας παράταξη την πρόταση όπως την έχουν επεξεργαστεί. Και η οποία βέβαια διαρθίστηκε και επεξεργάστηκε επιπλέον και από τα στελέχη της παράταξής μας. Ήθελα να τις ευχαριστήσω μέσα από αυτή τη συνέντευξη δημόσια για αυτή την προσφορά. Η πιο πάνω πρόταση που σας είπα είχε συζητηθεί και είχε υιοθετηθεί από το 2009 από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έγινε τίποτα. Θέλουμε στο Δήμο μας να δώσουμε όραμα, προοπτική και ελπίδα, επενδύοντας στο περιβάλλον και στην πράσινη ανάπτυξη. Η υλοποίηση της πρότασης θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή του πεδίου Βολής και θα αποτελέσει πόλο έλξης τόσο εκπαιδευτικά όσο και τουριστικά για χιλιάδες επισκέπτες το χρόνο, αφού δεν υπάρχει ανάλογο πάρκο όχι μόνο στο Δήμο Κορινθίου, ούτε στην Κορινθία, αλλά ούτε και στην Πελοπόννησο. Η προγραμματική μας πρόταση, λοιπόν, για το πάρκο που προανέφερα, ενδεικτικά θα είναι δυνατόν να οργανώνονται εκδηλώσεις, ημερίδες, διαλέξεις και εκδηλώσεις και εκθέσεις για το περιβάλλον. Να οργανώνονται προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με σχολεία, πολίτες, φορείς της πόλης, επιχειρήσεις και κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε προγράμματα ανακύκλωσης και λιπασματοποίησης. Να γίνεται επίδειξη της ανακύκλωσης και της οικιακής λιπασματοποίησης. Να γίνεται επίδειξη λειτουργίας φωτοβολταϊκού συστήματος. Να γίνεται επίδειξη λειτουργίας μικρής ανεμογεννήτριας. Να προβάλλονται οι δυνατότητες απασχόλησης που προκύπτουν από την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, αλλά και την εφαρμογή της πράσινης οικονομίας όπως δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. Να εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι του Δήμου στην καθαριότητα. Να οργανώνονται δράσεις και προγράμματα που χρηματοδοτούνται είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από την Πολιτεία σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς για την ανακύκλωση. Το πρότυπο οικολογικό, ενεργειακό και εκπαιδευτικό πάρκο θα αποτελέσει χώρο περιπάτου και αναψυχής για τους πολίτες με τη δημιουργία υψηλής ζώνης πρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και εναλλακτικής, αναψυχής, άθλησης και απασχόλησης μικρών παιδιών σε ειδικό πάρκο διαχείρισης αισθήσεων και σωματικής διάβλασης. Το πάρκο θα είναι ενεργειακά αυτόνομο και θα διαθέτει επιπλέον οικολογική και πρότυπη βιοκλιματική συνεδριακή αίθουσα, μικρή συνεδριακή αίθουσα, μικρό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, κέντρο μεσογειακής διατροφής και προώθησης κορινθιακών προϊόντων και ένα μικρό χώρο για φιλοξενία, φροντίδα αδέσποτων και τραυματισμένων ζώων. Επίσης, θα υπάρξει πρόβλεψη για κατασκευή ανοιχτού αμφιθεάτρου και πλατείας για την οργάνωση ανοιχτών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η συνολική έκταση που απαιτείται για την κάλυψη της δράσης του πάρκου, του εκπαιδευτικού οικολογικού ενεργειακού πάρκου, ανέρχεται περίπου στα 20 στρέμματα. Ο οδικός χάρτης υλοποίησης του έργου που σήμερα καταθέτουμε λειτουργεί για εμάς δεσμευτικά αλλά και προσδιοριστικά, όπως κάνουμε και με τις άλλες δράσεις που έχουμε αναφέρει μέχρι σήμερα, για το χρόνο που το πρότυπο εκπαιδευτικό πάρκο θα παραδοθεί προς χρήση στους συνδυσμότες μας αλλά και όλους τους επισκέπτες μας. Συνολικά θα απαιτηθούν περίπου 4 χρόνια,
για να μην αναλύω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Οικονομικής Επιτροπής προκήρυξη διαγωνισμού με σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης από ελληνικά πανεπιστήμια σε ύστερα από πρόσκληση σε εκδήλωση ενδιαφέροντος του Δήμου, διαβούλευση με τους φορείς και τους συλλόγους του Δήμου κλπ. Δημοπράτηση, εκτέλεση του έργου συνολικά 4 χρόνια. Αυτή είναι η πρότασή μας, η οποία μπαίνει με πλήρη οδικό χάρτη για την υλοποίηση, κατασκευή και χρήση ενός πρότυπου οικολογικού, εκπαιδευτικού και ενεργειακού πάρκου στον χώρο της παλιάς κομματερής του πεδίου Βολής. Και βέβαια όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι εμείς, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ζητήσουμε την παραχώρηση της έκτασης των 20 στρεμμάτων. Δεν είναι ανάγκη να πάρουμε όλο το πεδίο Βολής, είναι άλλη υπόθεση, όλη η έκταση, να την ζητήσουμε για χρήση ή κατά κυριότητα από το ΤΑΙΠΕΡ και αν αυτό δεν είναι δυνατόν να μας παραδοθεί προς χρήση, να το αποκτήσουμε με τίμημα το οποίο θα συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη πρόταση για το οικολογικό ενεργειακό εκπαιδευτικό πάρκο στον χώρο του πεδίου Βολής.